Καλησπέρα και από μένα. Αφορμή αυτή τη ημερίδας πράγματι υπήρξε η εξέταση της Ελλάδας από τις επιτροπές του ΟΗΕ. Είναι οι επιτροπές κατά των φυλετικών διακρίσεων και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Επιτροπή για το Σύμφωνο για τα κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, αν θυμάμαι καλά. Σαφώς δεν είναι αυτό το πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το διεθνές πλαίσιο προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι ένα υπομέρος, το οποίο απλά ήταν αποτέλεσε αντικείμενο της εξέτασης Ελλάδας το 2015 και το 2016. Το πιο σημαντικό αποτελεί πράγματι η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό, από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα όργανά του. Κυρίως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με τη μεγάλη του δημοφιλία και με την υποχρεωτικότητα και δεσμευτικότητα των αποφάσεών του, και παρεμπιπτόντως τα άλλα ελεγκτικά όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, μεγάλη σημασία η Επιτροπή κατά των Βασανιστήριων, η ΣΕΠΕΤΕ, όπως επωνομάζεται, με τις σχεδόν ετήσιες επισκέψεις της στην Ελλάδα και τη διαρκή επιτήρηση και εποπτεία καταστημάτων κράτησης, αλλά και χώρων κράτησης μεταναστών. Στο πλαίσιο όμως του ΟΗΕ υπήρξε μια ευτυχή συγκυρία, θα τη χαρακτήριζα, το 2015 και το 2016 να εξεταστεί η Ελλάδα στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Ευτυχή συγκυρία γιατί η προηγούμενη εξέταση είχε γίνει το 2009, πριν ακριβώς αυτό το μεσοδιάστημα 9 με 15, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ειδικά για το μεταναστευτικό προσφυγικό ήταν από τα πιο μελανά σημεία πολιτικής που ασκήθηκε στην Ελλάδα και σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Θα θυμίσω μόνο το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ήδη από το 2009 υπόλογη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μη εφαρμογή συνθηκών υποδοχής ετούντων άσυλο, σε μια διαρκή διαδικασία υποπαραβιάση των δικαιωμάτων των ετούντων άσυλο που εισέρχονται στη χώρα. Θα θυμίσω ότι το 2011 έχει ανασταλεί κατ' ουσίαν η επιστροφή ετούντων άσυλο από την Ευρώπη στην Ελλάδα στο πλαίσιο του της συνθήκης και μετέπειτα κανονισμού Δουβλίνου. Συγχωρέστε που τα επαναλαμβάνω, είναι σημαντικά για κάποιους που δεν τα γνωρίζουν, κύριε Πρόεδρε. Και αυτά έχουν οριοθετήσει, είχαν οριοθετήσει μια κατάσταση στην οποία η Ελλάδα ήταν υπόλογη ενώπιον των διεθνών οργάνων. Αυτό βεβαίως συνέπειται με την οικονομική κρίση, η οποία ξεκινάει την ίδια ακριβώς περίοδο, και βεβαίως με την άνοδο του ρατσιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής και την άνοδο, την φοβερά μεγάλη άνοδο των ρατσιστικών περιστατικών στην Ελλάδα, η οποία αποτέλεσε και ειδικό αντικείμενο της Επιτροπής κατά των φυλετικών διακρίσεων και συστάσεων ειδικών για την Ελλάδα για την αντιμετώπιση των ρατσιστικών διακρίσεων, οι οποίες βεβαίως τα προηγούμενα χρόνια είχαν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Το 2015 έχουμε μια αλλαγή πολιτικής στα θέματα του μεταναστευτικού προσφυγικού, η οποία συμπίπτει βεβαίως με την προσφυγική κρίση, η οποία είναι το πλέον μείζον ζήτημα δημοσιότητας και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και συνεχίζει ακόμα να απασχολεί και τα ευρωπαϊκά όργανα και την Ελλάδα. Χαρακτηρίζω ευτυχή συγκυρία διότι οι συστάσεις και οι παρατηρήσεις των ευρωπαϊκών οργάνων πλέον έχουν αλλάξει μορφή. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι συστάσεις των επιτροπών τόσο του ΟΗΕ όσο και του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι για ειδικά σε σχέση με την απαγόρευση των επαναπροωθήσεων, την μη χρησιμοποίηση της κράτησης κατά συστηματικό και αυθαίρετο τρόπο, την μη διεύρυνση της κράτησης πλέον των επιτρεπόμενων χρονικών οδείων, που είναι η περίπτωση του Απριλίου του 2014 που διήρκεσε για κάποιους μήνες, με την κράτηση μεταναστών άνω των 18 μηνών, και παρεπιπτόντως την διεύρυνση των συνθηκών φιλτών, βελτίωση των συνθηκών φιλοξενίας, έχουμε μια μεταστροφή πλέον στις συστάσεις των επιτροπών του ΟΗΕ. Περνάμε πλέον από την κράτηση, η οποία πλέον η Ελλάδα εφαρμόζει μια πολιτική σύμφωνη με τις συστάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων. Σημειώνεται και στην τελευταία έκθεση, θα σας τα πει και η κυρία δίπλα νομίζω μετά για την
της ΣΕΠΕΤΕ σημειώνεται αρκετά καθαρά. Βεβαίως θα κρατήσω μια επιφύλαξη για μετά για τις επόμενες επισκέψεις της ΣΕΠΕΤΕ στο σχολείο μου που ήρθαν στην Ελλάδα και γίνεται μια μεταστροφή των συστάσεων πλέον για βελτίωση των συστατικών της φιλοξενίας. Πλέον η Ελλάδα τουλάχιστον με μικρά βήματα παρέχει στοιχειώδεις συνθήκες φιλοξενίας. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι οι πρόσφατοι θάνατοι και όλα αυτά είναι στο πρώτο σημείο της δημοσιότητας, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχει αλλάξει πλέον η ατζέντα και αυτό θα είναι και σημαντικό και για την ελληνική δημόσια διοίκηση, αλλά και για όλους μας και για την ελληνική κοινωνία να διατηρήσει αυτή την ατζέντα πολιτικής από την αποτρεπτική πολιτική του παρελθόντος στην πολιτική υποδοχής και φιλοξενίας των μεταναστών και προσφύγων στη χώρα. Σημαντικές συστάσεις οι οποίες επισημαίνονται από τα όργανα του ΟΗΕ είναι βεβαίως να δοθεί ειδικό βάρος σε ευάλωτες ομάδες, στα ασυνόδευτα ανήλικα, στο σύστημα επιτροπίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, να διευρυνθεί η ενημέρωση των εισερχομένων μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα σε σχέση με το δικαίωμα στο άσυλο και να τους παρασχεθεί πραγματική προστασία σε σχέση με τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, με ταυτόχρονη αποφυγή των επαναπροωθήσεων. Αυτά είναι οι συστάσεις των διεθνών οργανισμών στην Ελλάδα, οι οποίες το 2015 και 2016 συγχρονίστηκαν με τα δεδομένα της διαμορφώμενης κατάστασης στην χώρα και πραγματικά είναι ακριβώς αυτό το οποίο αποτελεί και το ζητούμενο της πολιτικής μας σήμερα. Εκείνο που προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση και έχει τονιστεί και από τα όργανα του ΟΗΕ αλλά και από τον Μούσνιεκ στην πρόσβατη επίσκεψη, τον επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης στην πρόσφατη επισκεπτή τον Ιούλιο του 2016, είναι πλέον οι καινούργιες προκλήσεις ως προς το μεταναστευτικό προσφυγικό στην Ελλάδα, με κύρια την πρόκληση της ένταξης των εισερχομένων μεταναστών και προσφύγων στη χώρα. Επισημαίνεται από όλους, με κύριο πεδίο ενασχόλησης, την εκπαίδευση που αποτέλεσε και το σημαντικό ζήτημα την φετινή χρονιά με την ένταξη των παιδιών των ετούντων άσυλων και των προσφύγων στο σύστημα εκπαίδευσης της χώρας. Εκεί είδαμε και κάποιες ρατσιστικές αντιδράσεις, θα τις χαρακτήριζα, αλλά θα πρέπει να δείξουμε μια κατανόηση ότι στο βαθμό που υποχωρούν και γίνεται αποδεκτή η διαδικασία της ένταξης των εισερχομένων μεταναστών και προσφύγων στη χώρα, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η δουλειά μας όλων ως ανθρώπων που ασχολούμαστε με τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι να ενημερώνουμε, να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο και να προσπαθούμε να υποδείξουμε τις λύσεις οι οποίες αρμόζουν για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα σταθώ τέλος σε κάποιες προκλήσεις. Ανέφερα ήδη ότι είμαστε ήδη πάλι στο μεγεθυντικό φακό των ευρωπαϊκών οργάνων και των διεθνών οργάνων. Υπάρχει η πρόκληση της εφαρμογής της πολιτικής, η οποία εφαρμόζεται πλέον από τον Απρίλιο του 2016 με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία έχει οδηγήσει σε μια υπερσυσσόρευση πληθυσμού στα ελληνικά νησιά. Εκεί πλέον έχουμε νέες προκλήσεις. Η Επιτροπή κατά των Βασανιστήριων θα πρέπει να διαπιστώσει του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα πρέπει να διαπιστώσει αν οι συνθήκες στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίηση των ελληνικών νησιών και ο μακρόχρονος πλέον, ο μακρύς πλέον περιορισμός της ελευθερίας των ανθρώπων στα νησιά συνιστά ή όχι κράτηση. Επισημαίνω και πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε επίπεδο ολομέλειας, η Χλαΐφια κατά Ιταλίας, που το πλοίο π.χ. που αυτή τη στιγμή ελιμενίζεται στη Λέσβο μπορεί να συνιστά κράτηση. Αν δεν διευκολύνεται, όχι δεν διευκολύνεται, αν δεν υπάρχει ελεύθερη είσοδος-έξοδος, όπως το ίδιο βεβαίως και στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, βεβαίως το μεγάλο ζήτημα στο άσυλο. Βεβαίως το μεγάλο ζήτημα στο άσυλο και στην
προστασία του δικαιώματος, του πιο βασικού δικαιώματος που προστατεύει η σύμβαση της Γενέβης, η οποία είναι σύμβαση του ΟΗΕ. Η πρόκληση αυτή τη στιγμή υπάρχει ενώπιον δικαιοδοτικών οργάνων. Υπάρχει εκκρεμής υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το αν η Τουρκία μπορεί να χαρακτηριστεί ασφαλής τρίτη χώρα στην οποία μπορούν να επιστρέψουν Σύριοι, όπως είναι αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα. Θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν δεν αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι σίγουρο θα αποτελέσει αντικείμενο αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ήδη μια παρεμφερής υπόθεση από άλλο δρόμο ευρέθη ενώπιον του Αριουπάγου, υπόθεση της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών. Ο Άριος Πάγος τίμησε το ρόλο του και τη θέση του και νομίζω τίμησε και τα δικαιώματα του ανθρώπου, μην εκδίδοντας τους συγκεκριμένους ανθρώπους, και ταυτόχρονα θα μου επιτρέψετε να πω, έβγαλε και ένα μεγάλο βάρος από την ελληνική κυβέρνηση, μεταθέτοντάς το βεβαίως αλλού και στην Ευρώπη. Το πιο σημαντικό το επόμενο διάστημα στο προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει και η χώρα και όλοι όσοι ασχολούνται με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι το θέμα της ένταξης των προσφύγων και μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα. Παραλείπω να αναφερθώ στους μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα. Αποτέλεσε αντικείμενο των συστάσεων πάρα πολύ και η εργασιακή εκμετάλλευση, τα φαινόμενα τύπου Μανολάδας παλαιότερα κτλ. Παραλείπω, δεν έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος και σημασία σε αυτό. Είναι το δίκαιο, ένα δίκαιο σύστημα ασύλου. Το μόνο για την Ελλάδα που μπορεί να σταθεί είναι ένα δίκαιο σύστημα ασύλου στα νησιά. Μια σύμφωνη με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου πολιτική στην Ελλάδα σήμερα σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα είναι ένα δίκαιο σύστημα ασύλου στην είσοδο, το οποίο θα επιτρέψει όποιον δικαιούται διεθνούς προστασίας στην είσοδο στη χώρα, θα ζητάει τον επιμετρισμό της ευθύνης με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη και δεν θα λειτουργεί αποτρεπτικά έτσι ώστε να σταθεί υψηλά η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη και στον κόσμο, όταν οι προκλήσεις βεβαίως, το πρώτο διάταγμα του Τραμπ που εισήλθε ενώπιον αμερικανικών δικαστήριων ήταν βεβαίως το διάταγμα για την μετανάστευση. Κλείνω, νομίζω μακρηγόρησα από εδώ πέρα. Ευχαριστώ.